Εκατοντάδες οικογένειες προμηθεύτηκαν πατάτες σε χαμηλότερη τιμή από την αγορά, χάρη στην εθελοντική ομάδα δράσης νομού Πιερίας, χωρίς μεσάζοντες. Φέτος αργήσαμε να κάνουμε μια μαζική παραγγελία με πατάτες, γιατί δυστυχώς δεν βοηθούσαν και οι παραγωγοί. Έγινε αυτή η παραγγελία, γιατί ήταν αναγκαίο να γίνει. Γιατί έφυγε 1,20-1,40 η τιμή της πατάτας στην αγορά. Δηλαδή είναι ξεπραγματικό αυτό. Στα σούπερ μάρκετ έχει 90 λεπτά. Εμείς την δίνουμε 45. Όχι εμείς, η παραγωγή. Λοιπόν, αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε να στηριχθεί. Δεν μπορεί να φεύγει 40 λεπτά από το χωράφι και να την παίρνουμε 1,20 εμείς. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτό κάναμε σήμερα, μετά από καιρό. Το στηρίζει ο κόσμος, η παραγωγή είναι μαζί μας. Και μάλιστα ο παραγωγός δηλώνει. Είναι ευχαριστημένος με τα 40 λεπτά που παίρνει από τον έμπορα, αλλά δεν του αρέσει το προϊόν του να το πληρώνει 40 και να του πλάνει ένα 20. Να το πληρώνουν ένα 20 οι καταναλωτές. Οπότε, σε συνεργασία καταναλωτές με τους παραγωγούς, κάνουμε αυτό που κάναμε σήμερα. Και θα πρέπει να γίνεται κάθε μήνα, γιατί μόνο έτσι πέφτουν οι τιμές. Αν παρατηρήσετε σήμερα στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει προσφορά στις πατάτες. Και αυτή η προσφορά γιατί έγινε αυτή η μαζική παραγγελία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα να κάνουμε μαζική παραγγελία, ώστε να είναι χαμηλά οι τιμές. Και αυτό θα κάνουμε. Για πόσους τόνους περίπου μιλάμε? Σήμερα η παραγγελία δεν πρόλαβε να ανοίξει για πολλές μέρες. Για 4 ημέρες υπήρχε η φόρμα παραγγελιών και μαζεύτηκαν 68 τόνοι σε 4 ημέρες. Και μάλιστα είναι το νούμερο για μας είναι μικρό. Αλλά λέμε τον κόσμο ότι δεν πρέπει να αγοράζει μεγάλες ποσότητες, γιατί μπορεί να χαλάσει. Θέλουμε να παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται να καταναλώσει για ένα μήνα. Και θα ξανακάνουμε τον επόμενο μήνα. Τη δυσαρέσκειά τους δηλώνουν οι παραγωγοί που βλέπουν στην αγορά τις τιμές των προϊόντων τους στα ύψη. Είμαστε ευχαριστημένοι και οι δύο πλευρές. Και οι καταναλωτές, αλλά και οι παραγωγοί, διότι και εμείς πουλάμε σε λίγο καλύτερες τιμές και οι παραγωγοί αγοράζουν τα προϊόντα χωρίς την προμήθεια των μεσαζόντων. Που σίγουρα αυτό κατεβάζει αρκετά τις τιμές των προϊόντων. Είναι μια πολύ καλή κίνηση και σίγουρα αν συνεχιστεί και σε περισσότερα προϊόντα, σίγουρα θα είμαστε όλοι καλυμμένοι και εμείς σαν παραγωγοί και οι καταναλωτές θα αγοράζουν τα προϊόντα φθηνότερα. Ευχαριστημένοι δηλώνουν όσοι προμηθεύονται προϊόντα από την εθελοντική ομάδα δράσης νομού Πιερίας. Και είναι ακριβώς ο χρόνος που χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Η κρίση χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να περάσουμε τις δυσκολίες πιο εύκολα. Καταλάβατε, είναι μεγάλη σημασία υπόθεση αυτή. Die Preise hier, im Verhältnis. Σε σχέση με τις γερμανικές, εμείς είμαστε πολύ πιο ψηλά, αρκεί είναι πατατότοπος η Γερμανία, αλλά εδώ είναι πολύ φθηνή η πατάτα, η σημερινή που δίνεται σήμερα. Πατάτες, αχαΐες κάθαμε, 45, καλά πράγματα. Πόσο θα δίνατε στο σούπερ μάρκετ για αυτά που πήρατε? Δεν θυμάμαι, έχω πάει πολύ καιρό. Γιατί πιο πολύ από εδώ πέρα ψωνίζουμε και έτσι. Εντάξει, είμαστε καλυμμένοι. Πόσο βοηθάει αυτό μια ελληνική οικογένεια? Πολύ καλύτερα. Πιο οικονομικά. Βάζεις και για τη βενζίνη σου που λένε στην πάντα φράγκα. Έχεις και παιδιά. Θα δεις και τα παιδιά σου. Όλα καλά. Η τιμή και η ποιότητα είναι καλή? Θα δούμε σε λίγο. Τιμή πολύ καλή, αλλά την ποιότητα θα δούμε σε λίγο. Ξαναπήραμε και άλλη φορά. Είστε ευχαριστημένοι? Πάρα πολύ. Και πολύ ωραία πατάτα. Τώρα δεν ξέρω, η δεύτερη φορά τώρα δεν ξέρω, η πατάτα είναι και πιο φθηνή. Έξω είναι 1,20, 1,5 και εδώ είναι 45 λεπτά και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και να ξαναγίνει. Είναι πολύ ωραία.